Κακή ιονή για τη νέα σόδια ελαιολάδου σε επίπεδο Κρήτης. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για παραγωγή 60 με 65 χιλιάδων τόνων, σημειώνοντας βουτιά κατά 50% σε σχέση με την περσινή, η οποία είχε φτάσει τους 120 χιλιάδες τόνους. Το ότι θα έχουμε μειωμένη παραγωγή είναι γεγονός. Η Ισπανία και αυτή δεν θα έχει πολύ μεγάλη παραγωγή, αλλά θα είναι κατά τη καλύτερη από ό,τι ήταν η τρέχουσα και ήταν και ένας βασικός λόγος που είχαμε αυτή την υπεράυξηση της τιμής. Η παραγωγή στην Ελλάδα και στην Κρήτη αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πάρα πολύ μειωμένη. Από τα στοιχεία που πρόσφατα έδωσε το Υπουργείο, τα οποία βέβαια δίδονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες, προκύπτει ότι στην Κρήτη η παραγωγή, η αναμενόμενη της χρονιάς αυτής θα είναι γύρω στις 60-65 χιλιάδες τόνους. Επομένως θα είναι περίπου στο μισό της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, ο Δάκος συνεχίζει να σπέρνει φόβο στους ελαιοπαραγωγούς, με τον πρόεδρο του ΣΕΔΙΚ να τονίζει ότι στο νησί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, απειλώντας την ποιότητα του υγρού χρυσού. Στην Κρήτη έχουμε 7 γενιές Δάκου. Στην Πελοπόννησο 2. Δεν μπορούν λοιπόν να λένε ότι συγκριτικά θα ακολουθούμε το παράδειγμα της Πελοποννήσου ή κατά τι αυξημένο. Εδώ το πρόβλημα είναι 3 και 4 φορές μεγαλύτερο από άλλες γεωγραφικές περιφέρειες. Άρα θέλει και ειδική αντιμετώπιση για να μπορούμε να μιλήσουμε για ποιότητα ελαιολάδου. Η ποιότητα και εμπορία του ελαιολάδου, τα προβλήματα των παραγωγών και οι δημοπρασίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της ημερίδας του ΣΕΔΙΚ στο Ρέθυμνο, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε απονομή βραβείων σε ελαιοτριβία που ακολούθησαν ορθές πρακτικές διάθεσης ελαιολάδου. Θεωρώ ότι μας δόθηκε ευκαιρία να μιλήσουμε και για την ποιότητα του ελαιολάδου και για τα προβλήματα που υπάρχουν και για τη δακοκτονία και για τις δημοπρασίες που θεωρούμε ότι είναι ένας ασφαλής και συμφέρον τρόπος για να παίρνει το λάδι την αξία του και την υπεραξία του. Ο ΣΕΔΙΚ έκανε και απονομή των βραβεύσεων, των ελαιοτριβίων, τα οποία ακολουθούσαν ορθές πρακτικές διάθεσης, όπως λέμε. Και ο ΣΕΔΙΚ θεωρεί ως ορθές πρακτικές διάθεσης τις δημοπρασίες του ελαιολάδου, δηλαδή ανακοίνωση, προανακοίνωση της ποσότητας η οποία πρόκειται να πουληθεί και στη συνέχεια αποδοχή προτάσεων από διάφορους αγοραστές και επιλογή της καλύτερης τιμής. Η σημασία των παραδοσιακών ελαιώνων ήρθε στο επίκεντρο με τον πρόεδρο του ΣΕΔΙΚ να τονίσει ότι ο σύνδεσμος αναμένεται να έρθει σε επαφή με τους Δήμους για την προστασία τους. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύσουμε όσους παραδοσιακούς ελαιώνες έχουν απομείνει σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη, όπως είναι στο Αμάρι, όπως είναι στην Κάνδαρο. Ο ΣΕΔΙΚ σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους θα αναλάβει πρωτοβουλίες, γιατί είναι αμαρτία τα δέντρα αυτά, τα μνημεία της φύσης που έχουν επιβιώσει χιλιάδες χρόνια, κάποια από αυτά να γίνονται καυσόξυλα.